Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους συναδέλφους, τον Ανδρέα Πετρόπουλο και τον Γιάννη Αντίπα. Για πάμε να ξεκινήσουμε, Ανδρέα, λίγο με την ιστορία με τη συμφωνία, η οποία ακόμη φαίνεται ότι προκαλεί αναταράξεις όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Όπως θα έχετε δει, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, δεν έχει υπάρξει ούτε μία σοβαρή και μεγάλη συγκέντρωση. Τι εννοείς σοβαρή και μεγάλη? Θα σας εξηγήσω. Υπάρχουν 200, 300, 500, θέλετε. Όσοι μαζεύονται στη Θεσσαλονίκη δεν ξεπερνούν τους 500. Στην Αθήνα. Αυτό δεν στην Αθήνα, σε βάζει στη σκέψη ότι δεν υπάρχουν στην αντιδράσεις. Στην Αθήνα δεν γίνονται τίποτα. Οι αντιδράσεις υπάρχουν. Ένας κόσμος είναι ακόμα προβληματισμένος. Δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει. Ένα κομμάτι κόσμου δεν έχει καταλάβει τη συμφωνία και δεν έχει καταλάβει κάποιες λεπτομέρειες. Υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση για τη συμφωνία. Τεράστια παραπληροφόρηση. Η οποία έχει εγκλωβίσει ένα κόσμο. Θα δείτε ότι σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός, η συμφωνία όσο εξηγείται. Και, και προφανώς, όταν καθόμαστε και λέμε παραχωρήσαμε εθνότητα τώρα κτλ., αυτά είναι. Δηλαδή, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους επειδή παραπληροφορούν έχει τα μέσα ενημέρωσης. Φυσικά, φυσικά. Όταν διαφημίζουμε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Όταν διαφημίζουμε καθημερινά συγκεντρώσεις των 100 ατόμων. Οι οποίες είναι στα όπλα να πάρουμε τα Σκόπια, είναι σοβαρά πράγματα. Δεν λέει κανείς αυτά. Όχι σοβαρά. Αυτά δεν λέγονται. Για πηγαίνετε σε μια συγκέντρωση να δείτε τι λένε. Αλήτες προδότες πολιτικοί, το σύνθημα της Χρυσής Αυγής, αλήτες προδότες κομμουνιστές επίσης. Από ό,τι θυμάμαι, τα έλεγαν κάποιοι άλλοι αυτές τις πλατείες. Όχι, αλήτες προδότες πολιτικοί. Κάποιοι άλλοι τα έλεγαν. Σοβαρά. Και για τη Βουλή. Εδώ μιλάμε. Υπήρχε το 12 και το 13 εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που διαμαρτυρούνταν για τα μνημόνια και του παίρναν τη ζωή. Όχι τώρα. Ο κόσμο δεν έχει καταλάβει το καλό τη συμφωνία. Η συμφωνία είναι εξαιρετική. Εξαιρετική και εξαιρετική. Βεβαίως είναι εξαιρετική. Να κάνουμε και καμιά άλλη. Εξαιρετικότατη είναι η συμφωνία. Να δώσουμε και την Πελοπόννησο. Υλοποιεί η εθνική γραμμή 25 ετών που ήταν η σύνθετη ονομασία. Για πρώτη φορά κράτος αλλάζει σύνταγμα χωρίς πόλεμο. Επειδή όση ώρα μιλάς, βλέπω τα μηνύματα που έρχονται και μπορώ να στα δείξω, θα διαβάσεις ένα προς ένα εδώ στο κινητό μου και στη σελίδα της εκπομπής. Εγώ να σα δείξω τα μηνύματα για τον παπά και για τον. Δηλαδή, όλοι εμείς λένε που πηγαίνουμε στις συγκεντρώσεις με τις οικογένειές μας και λοιπά, είμαστε φασίστες ή χρυσαυγίτες, Αντρέα. Ποιος πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, οι 300 άνθρωποι. Οι 300 άνθρωποι που πηγαίνουν και φωνάζουν αλήτες προδότες πολιτικοί είναι φασίστες. Τις δημοσκοπήσεις είδες. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρειος Ελλάδα δεν είναι οι τρεις γραφικοί παπάδες και οι άλλοι πέντε, ο Δελιγιαννίδης και δεν ξέρω. Έχεις δει τις δημοσκοπήσεις. Ναι, διαβάστε τι λέει. Διαβάστε τι λέει συναυγή ο Κούδας για τη Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη που του κάνες λες. Ναι, και με συγχωρείτε. Σοβαρά μιλάτε. Τεράστια προσωπικότητα για τον χώρο τη Βόρειο Ελλάδο. Τι λέει λοιπόν, για παίρνω μια άτακα. Λέει ότι. Συγγνώμη, έχουμε επιθέσει στον Μπουτάρι. Έτσι. Δολοφονική επίθεση. Το καταδικάσαμε. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι που πήγαν να σκοτώσουν τον Μπουτάρι. Βεβαίως, οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Σοβαρά μιλάτε. Ακραία στοιχεία είναι. Αυτοί δηλαδή εθνικιστικά συγκεντρώσει πήγαν να σκοτώσουν τον Μπουτάρι. Εγώ δεν μιλάω για τι μεγάλε συγκεντρώσει. Δεν μίλησα. Μετά τη συμφωνία γίνονται συγκεντρώσει 400 ανθρώπων. Λοιπόν. Θέλετε και να δείτε τι επιπτώσεις έχει. Είναι φασίστες, θέλετε αυτοί. Να δείτε και τι επιπτώσεις έχει στη δημοσκοπήση αυτό. Ελάχιστα ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Εκτοξεύεται η Χρυσή Αυγή. Καταποντίζεται το κοινάλ που πήρε τέτοια θέση. 70% όπως είναι κατά της συμφωνίας. 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ήδη υπέρ της συμφωνίας έχει φτάσει στο 40%. Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη. Κοιτάξτε.